Από τα όσα έχουμε ακούσει και στα ρεπορτάζ, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν τελειώνουμε με τον κορονοϊό. Και μπορεί κάλλιστα να διερωτηθεί κάποιος, μα δεν είναι αυτοί που μας έλεγαν ότι αν εμβολιαστούμε θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας, τώρα μας τα γυρίζουν. Αν εμβολιαστούμε όλοι θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Κάτι που προφανώς δεν το έχουμε πετύχει, Σωτήρη. Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι ανατρέπει ξανά τα δεδομένα, η ανεμβολίαστη ή η τρίτη δόση? Τα δεδομένα έχουν ήδη ανατραπεί στις πλήστες ευρωπαϊκές χώρες, Μιχάλη, οι οποίες η μια μετά την άλλη εξαγγέλνουν νέα μέτρα αναχέτησης της πανδημίας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να λεχθεί και στην Κύπρο ότι η αιτία αυτής της επιδημιολογικής υποτροπής είναι η λήξη της δράσης των εμβολίων. Όταν άρχισε η χορήγησή τους πριν από ένα περίπου χρόνο, υπήρχε ο άγνωστος Χ. Mm-hmm. Και μας το είπαν και οι επιστήμονες. Πόση χρονικά είναι η παρεχόμενη κάλυψη από αυτά τα εμβόλια? Αυτό τότε δεν μπορούσε να το απαντήσει ουδής μεταβεβαιότητας. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη ότι στο εξάμηνο τελειώνει, εκπνέει. Συνεπώς η βαρύτητα και πάλι θα πρέπει, νομίζω, να δοθεί σε εκείνους που είχαν πεισί εξ αρχής να εμβολιαστούν. Δηλαδή να τρέξει πρόγραμμα όπως έγινε με τους εμβολιασμούς της πρώτης και δεύτερης δόσης, με ημερομηνίες και ραντεβού, έτσι ώστε να γίνει και με την τρίτη δόση. Να μην αφαιθεί στον καθένα όταν και εφόσον αποφασίσει. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι δίνεται χρονικό διάστημα 30 ημερών. Και τι θα γίνει όμως με τους ανεμβολίαστους? Πιστεύω ότι εκείνοι οι οποίοι δεν πείστηκαν μετά από τόσες συζητήσεις, τόσες καμπάνιες και τόσα απτά παραδείγματα, δεν πρόκειται να πείσουν τώρα. Ένας στους πέντε αποδείχθηκε, Μιχάλη, ότι δεν πείθεται και περίπου αυτή η αναλογία ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συνεπώς δεν πρόκειται να αλλάξουν γνώμη όσα εμπόδια και δυσκολίες τους τεθούν. Βαρύτητα λοιπόν στη συντριπτική πλειοψηφία του 75 και 80% του πληθυσμού που ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τώρα χρειάζεται επειγόντως την τρίτη δόση για να παραμείνει προστατευμένο ή να μην κινδυνεύει να νοσήσει βαριά. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Στην Ελλάδα...